Πληροφορήθηκα από τον τοπικό τύπο ότι σήμερα το πρωί ο κ. Περιφερειάκης θα έκανε μια βόλτα, ένα περίπατο, την νότια παράκαμψη για να δει κάποια θέματα και πού βρίσκεται το έργο και η υλοποίηση της μελέτης του. Θεώρησα καλό να ως εμπλεκόμενος επί 20 χρόνια για την πρόοδο αυτού του έργου, γιατί εμείς σαν Δημοτική Αρχή και εγώ προσωπικά από το 2019 βάλαμε μπρος αυτό το σπουδαίο έργο και εισπράξαμε την αναγκαιότητά του και μπήκε και μέσα στο νέο Γουπουσού. Από εκεί και πέρα ανατέθηκαν οι μελέτες σε μεγάλα μελετητικά γραφεία, τα οποία έκαναν τη δουλειά τους. Εκεί βέβαια πέρασαν πάρα πολλά χρόνια, τα οποία χρόνια ήταν με δικαστικούς αγώνες που έκανε το ΥΠΕΧΟΔΕ και ο Δήμος με όποιους συμπολίτες μας, 5 τον αριθμό φυσικά, είχαν μια διαφορετική άποψη ότι θίγονταν. Έχει τελεσιδικήσει αυτή η ιστορία με απόφαση του Συμβουλίου Επικρατείας του 2016, βγήκε και καθαρογράφτηκε, έχει τελεσιδικήσει και έχει οριστεί ο χαρακτηρισμός του δρόμου και η χάραξή του. Έχει νόμιμα εγκριθεί από το ανώτερο δικαστήριο του κράτους, το Συμβούλιο της Επικρατείας. Από εκεί και πέρα κανένας δεν μπορεί να μιλάει για επαναχάραξη και οτιδήποτε άλλο. Ότι μπορεί να γίνουν κάποιες διορθώσεις κατά την εκτέλεση του έργου γίνεται σε όλα τα έργα. Βέβαια αυτές οι διορθώσεις και όποιες μικρές αδικίες, ας το πούμε εντός εισαγωγικών, έχουν οι όποιοι συμπολίτες μας, μπορούν να εκφραστούν κατά την εκτέλεση του έργου και πάντοτε μπορεί να γίνουν μέσα στη ζώνη διέλευσης, την εγκεκριμένη από τη μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων και όχι έξω από τη ζώνη διέλευσης του δρόμου. Τώρα, σε ό,τι έχει σχέση τώρα την ουσία του θέματος, το έργο είναι το πιο όριμο έργο αυτή τη στιγμή, το οποίο είναι έτοιμο ή να μπει στο Ταμείο Ανάκαμψης ή στο νέο ΕΣΠΑ που ξεκινάει, αλλά μπορεί να χρηματοδοτηθεί και από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Χρειάζεται πολιτική βούληση. Υπάρχουν βέβαια τώρα, ακούω ότι δεν λάβαμε υπόψη κάποια πράγματα. Εδώ αυτός ο περίπατος θα έπρεπε να γίνει ή το 2019, όταν έγινε τότε η απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας που εγκρίθηκε με ΦΕΚ στις 16 Τετάρτου του 19 η αναβάθμιση αυτού του έργου και η δυνατότητα να δοθεί μια προτεραιότητα για την ολοκλήρωση της νότιας παράκαμψης της πόλης, ή θα έπρεπε να γίνει το 21 όταν εγκρίθηκε πάλι η μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων με ΦΕΚ που έχει ενημερωθεί η υπηρεσία της περιφέρειας και πήρε παράταση για 15 χρόνια να μην μπορεί να επηρεαστεί τίποτα μέσα στη ζώνη διέλευσης του έργου, ή σε τελευταία ανάλυση πρόσφατα θα έπρεπε το 2022, όταν ο Δήμος ενημέρωσε την περιφέρεια για τις πολεοδομικές μελέτες της Βαριάς, Ακροτηρίου, Κουμκό και Χάλικες, και έγινε η ανάρτηση των πινάκων, να εκφραστούν τότε οι όποιες αντιρρήσεις. Τώρα το να περπατάμε το έργο κατόπιν εορτής δεν νομίζω ότι εξυπηρετεί τίποτα. Για να είμαι όμως και πιο συγκεκριμένος, τι εξυπηρετεί? Αυτή τη στιγμή πρέπει όλοι, ανεξαρτήτου χρώματος, κόμματος και βαθμού αυτοδιοίκησης, εγώ προσωπικά μιλάω εκτός, είμαι αρκετό διάστημα εκτός, αλλά δεν πάω να ενδιαφέρομαι για τα έργα τα οποία είχα ξεκινήσει και είχαμε δρομολογήσει τότε και την πρόοδό τους. Βλέπω ότι η περιφέρεια πρέπει άμεσα να λύσει το θέμα του κτηματολογίου, διότι ο κ. Πρωθυπουργός που ήρθε πρόσφατα πριν τις ευρωεκλογές, στον ίδιο το Δήμαρχο είπε ότι το έργο θα χρηματοδοτηθεί αρκεί να τακτοποιηθεί το κτηματολόγιο. Έτσι μου είπε ο κύριος Χριστόφας. Όπως την προηγούμενη φορά που είχε έρθει ο αρμόδιος υπουργός εδώ πέρα χωροταξίας και περιβάλλοντος,
είχε πει ότι το έργο θα προχωρήσει, αλλά να τακτοποιηθούν κάποια θέματα πολεοδομικά σε τρία σημεία. Έγινε από την προηγούμενη δημοτική αρχή. Λοιπόν, τώρα λοιπόν πρέπει όλοι να πέσουν πάνω στο να βρεθεί πηγή χρηματοδότησης του έργου. Και εν πάση περιπτώσει, βέβαια, αδερφέ, δεν είναι και ολόκληρη πόλη της Μυτιλίνης το να πάρει ένα ποσό για να κάνει των 50 εκατομμυρίων που είναι σήμερα 42-50, πόσο είναι ο προϋπολογισμός του έργου, για να κάνει ένα έργο ουσιαστικό για την πόλη. Δεν είναι και από το Ταμείο Ανάκαμψης, από τον πακτολό αυτών των χρημάτων που θα πέσουν στη χώρα μας. Τι θα πάρει η πόλη της Μυτιλίνης δηλαδή? Ποιο έργο έχει προταθεί για να ενταχθεί? Ο Τρούλος του Αγίου Θεράποντος? Ή το κολυμπητήριο στο λιμάνι? Δηλαδή αυτά τα οποία προχωράνε έτσι όπως προχωράνε. Λοιπόν, πρέπει λοιπόν όλοι να πέσουμε, φορείς, αυτοδιοίκηση, βουλευτέ, κόμματα, να πέσουμε επάνω σε μια κοινή προσπάθεια που είναι η δημιουργία ενός καινούριου δρόμου, γιατί τώρα είναι πιο επιτακτική η ανάγκη της δημιουργίας αυτού του δρόμου. Τότε που εμείς τον ξεκινήσαμε, το 99 που αναλάβαμε την πρώτη τετραετία μας και μπήκε μέσα στο ΟΠΟΣΟΥ, δεν ήταν τόσα τα αυτοκίνητα, ούτε και τόσες οι ανάγκες. Σήμερα, με την αύξηση των αυτοκινήτων, σήμερα με την πεζοδρόμηση της Ερμού όλο το 24ωρο που πολύ καλά έγινε, σήμερα με την ανάπλαση της προκυμαίας που άργησε λίγο, αλλά θα γίνει και αυτή. Πού θα πάει όλη αυτή η κίνηση? Ένας καινούριος δρόμος θα ανακουφίσει το κέντρο της πόλης, θα δώσει δυνατότητα να κυκλοφορήσει ο κόσμος πιο άνετα στο εμπορικό του κέντρο, στα Λαδάδικα, στην Ερμού, στην Προκυμαία. Θα φύγουν περιφερειακά όλα τα αυτοκίνητα και ένας καινούριος δρόμος θα δώσει και μια άλλη πρόσβαση, αυτός ο συγκεκριμένος, προς το νοσοκομείο της πόλης, για το κέντρο του νησιού. Και όλα αυτά τα ασθενοφόρα, όλη αυτή η κίνηση που γίνεται από το Λαζαρέτο, από την Καβέτσου για να πας στο νοσοκομείο, θα είναι πιο γρήγορη η πρόσβαση στο νοσοκομείο. Λοιπόν, δεν είναι πια δηλαδή μια παράκαμψη η Νότια, όπως τη λέγαμε και έχει χαρακτηριστεί. Είναι ένας συλλεκτήριος δρόμος που λύνει ουσιαστικά κυκλοφοριακά προβλήματα της πόλης. Λοιπόν, προς αυτή την κατεύθυνση πρέπει να κινηθούμε όλοι μας, ανεξάρτητα από ποια θέση είμαστε, και από εκεί και πέρα εγώ έγινε και μια επιμέρους συνάντηση μετά στο γραφείο του Περιφερειάρχη με τον κύριο Ελευθερίου και τον Περιφερειάρχη και τους αντιδημάρχους. Έγινε μια κουβέντα ουσιαστική. Εγώ ό,τι είχα να καταθέσω το κατέθεσα και θα το δώσω και εγγράφος. Μου ζητήθηκε αυτόν το φάκελο που τραβώ μαζί μου 20 χρόνια. Δεσμεύτηκα ότι θα τον δώσω στον κύριο Ελευθερίου με 45 αποφάσεις για το συγκεκριμένο έργο. Όλη η αλληλογραφία την έχω βέβαια από το ΥΠΕΧΟΔΕ. Τα έπαιρνα, διότι το ΥΠΕΧΟΔΕ ήταν η επιβλέπουσα αρχή της μελέτης και του έργου. Και από εκεί και πέρα πρέπει ο Δήμαρχος, προς τιμή του, και η αντιπολίτευση στο Δήμο πήρε ομόφωνη απόφαση να προχωρήσει το έργο και να μην γίνει επαναχάραξη, διότι θα μας πάει 25 χρόνια πίσω. Η αντιπολίτευση στο Περιφερειακό Συμβούλιο σχεδόν ομόφωνη απόφαση και η πρόθεσή τους είναι να τρέξει το έργο, και ο κ. Βαλτσαμίδης είδα και τις σχετικές δηλώσεις. Αυτό που μένει τώρα είναι η Περιφερειακή Αρχή. Νομίζω ότι με όλα αυτά που γίναν το τελευταίο χρονικό διάστημα θα προχωρήσει και αυτή προς την υλοποίηση του τόσο σημαντικού αυτού έργου.